Είχαμε σήμερα την 41η συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2015. Βέβαια, θα κάνουμε ακόμα μία Οικονομική Επιτροπή πριν από τα Χριστούγεννα και μία οπωσδήποτε 30-31 του μηνός τώρα Δεκέμβρη, γιατί μπορούν να έρθουν χρήματα, οπότε πρέπει να κάνουμε τροποποίηση προϋπολογισμού, να αποδεχθούμε αυτά τα χρήματα που θα έρθουν από τα Υπουργεία. Είναι κάποια χρήματα τα οποία έρχονται τέλος του μηνός, για να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτή τη χρονιά και βέβαια τα διαθέσιμα που έχουμε να τα μεταφέρουμε στο άλλο οικονομικό έτος, το 2016. Είχαμε 64 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και 40 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Είναι τόσο πολύ ο όγκος δουλειάς αυτές τις μέρες, ιδίως τον τελευταίο μήνα, που πρέπει να συμμαζευτούν τα πάντα, να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη χρονιά και βέβαια σε όλους τους διαγωνισμούς που τρέχουν ή θα τρέξουν θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Είχαμε για μέν την έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αποδοχή ποσών 412.000 ήταν η 10η τακτική επιχορήγηση για το έτος 2015 για την κάλυψη δαπανών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Την έγκριση του Διεθνού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο του αποχαιρισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Εκεί είμαστε σε όλα έτοιμα και στα μηχανήματα. Έχουμε αποθηκεύσει και 600-700 τόνους σαλάτι στα σημεία τα οποία έχουμε στο Ανταρκτικό, στη Φλόρινα, στην Πτολεμαϊδα, εδώ στην έδρα της Κοζάνης, στα Σέρβια, στον Πεντάλοφο, στο Τσοτήλι και στην Κορομιλιά. Είμαστε καθόλου έτοιμα, οπότε κάνει βέβαια καλό καιρό ακόμα, αλλά εμείς είμαστε καθόλου έτοιμα. Το ίδιο είχαμε και για την ΠΕ Κοζάνης που θα σας πω παρακάτω. Είχαμε τώρα για να συμμαζέψουμε όλα την παράταση των συμβάσεων που είχαμε στις ταχυμεταφορές κατά 2 μήνες, στην αλληλογραφία δώσαμε παράταση όπως ορίζουν οι υπογραφές των συμβάσεων μέχρι το Φλεβάρι για να τρέξουν οι επόμενοι διαγωνισμοί για το 2016. Αλληλογραφία, γραφική ύλη, αναλώσιμα είδη, υγρά καύσιμα, συντήρηση αναλκυστήρων, μαγνητοφωνήσεις από μαγνητοφωνήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ό,τι διαγωνισμούς έλυγαν στο τέλος του οικονομικού έτους του 2015. Είχαμε επίσης για να προετοιμαστούμε αν ο χειμώνας διαρκέσει και μετά το Μάρτιο για την προμήθεια 2.500 τόνων αλατιού και θα κάνουμε δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για να προμηθευτούμε άλλους 2.500 τόνους για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε ήδη πάρει τους 2.500 τόνους, οπότε με αυτό τον κύκλο κλείνουμε και για ακόμα και για την επόμενη χρονιά για να έχουμε αλάτι για τον αποχαιρισμό. Είχαμε κάποια μικροέργα 42.000 για ολοκλήρωση κατασκευή στοιχείων αντιστήριξης στο οδικό δίκτυο του οικισμού Πανεογράτσινου πάνω από το Βελβεντό. 73.800 ευρώ για την αποκατάσταση της κήτης πάνω στον Αλιάκπονα εκεί από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, γιατί το ποτάμι εκεί έκοψε τα ζαρζανέτια που έχουν γίνει και μπήκε μέσα στο δρόμο για την αποκατάσταση. Ήταν κάτι το οποίο το συζητήσαμε με τον Περιφερειάρχη και ο κύριος Παπάς ο εργολάβος έχει αναλάβει την αποκατάσταση. Είχαμε την έγκριση αποδοχής από τον τοπικό πόρο 594.000, ήδη η επιταγή έχει υπογραφεί από τη ΔΕΗ. Τα πήραμε και τα βάλαμε στους δικούς μας λογαριασμούς για να πληρωθούν έργα του ΕΑΠ, του τοπικού πόρου, από την περιφέρεια. Και είχαμε βέβαια και τη 16η τροποποίηση προϋπολογισμού, αυξάνεται ο προϋπολογισμός της έδρας κατά 543.000, της ΠΕ Κοζάνης κατά 45.000, της ΠΕ Καστοριάς 482.000 ήρθαν για τη συντήρηση των δρόμων και για το αποχαιρισμό. Δηλαδή είχαμε μια συνολική αύξηση του προϋπολογισμού 1.070.000 ευρώ. Για την ΠΕ Κοζάνης έχει τελεσφορήσει ο διαγωνισμός για την οδική σήμανση στην οριζόντια και κατακόρυφη. Το έχει πάρει η Εγνατία ΑΤΒ με 400.000. Έχει υπογραφεί και η σύμβαση με ποσοστό ή αυτές τις μέρες θα υπογραφεί η σύμβαση με ποσοστό έκπτωσης 58%. Είχαμε την κατοχήρωση του διαγωνισμού για το αλάτι του που παίρνει η ΠΕ Κοζάνης. Παίρνει 1.500 τόνους αλάτι για το δικό της οδικό δίκτυο, το περιφερειακό. Είναι κάτι άλλο το εθνικό και το περιφερειακό οδικό δίκτυο. Οπότε τις επόμενες μέρες θα γίνει και η προμήθεια. Είχαμε επίσης για τα αστικά της Πτολεμαϊδας, να τα πω έτσι απλά, την έγκριση της δαπάνης 228.000 ευρώ για τους μαθητές που μεταφέρονται με ειδικό μαθητικό δελτίο. Όπως επίσης και την έγκριση του πρακτικού του αποχαιρισμού για τα μηχανήματα που θα πάρουμε στην ΠΕ Κοζάνης. Έχει τελειώσει, έχει γίνει ο διαγωνισμός.
τι γκρέντερ, τι αλατιέρες, τι GCB, φορτωτές, για να ξέρουμε ότι είναι τέλεια και για τον αποχαιρισμό της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης.